σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, πέμπτη αγωνιστική σήμερα για την Development League και οι Παλόμαχοξ αντιμετωπίζουν την Old Firm. Από τη μία η Παλόμαχοξ άιτη τη μέχρι στιγμής, 4 νίκες και 0 ήττες για τους σημερινούς γηπεδούχους, ενώ από την άλλη η Old Firm μετράει 2 νίκες και 1 ήττα στις 3 αγωνιστικές που έχει δώσει. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους, με τον Κανελόπουλο να την φτιάχνει και τον Dragotti να εκτελεί για 3. Πρώτο εύστοχο σουτ. Διακυρός Dragotti θα ανοίξει το σκορ με το τρίποντο για το 0-3. Πρώτη προσπάθεια και για τους γηπεδούχους. Ένα δίποντο αστοχημένος από τον Στέφανο Μιχαλάκη. Ανανεώνουν την επίθεση τους οι κόκκινοι. Και τώρα θα έρθει το καλάθι από τον ίδιο που αστοχήσε νωρίτερα. Θα το βάλει τώρα για το 2-3. Κανελόπουλος. Αφήνει στον Μουγκαρακή. Και πάλι Κανελόπουλος. Τώρα θέλει να παίξει με τον ψηλό. Δεν το επέτρεψε ο Μιχαλακής. 7 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση της Old Firm. Ο Dragotti θα επαναφέρει από την baseline. Είδε την κίνηση του Κανελόπουλου. 5 δευτερά. Καλαμπάκος. Στα 2, δεν έχουν δει το ρολόι οι άσπροι. Ολοκληρώνεται ο χρόνος της επίθεσης, αλλά θα γίνει το λάθος στη συνέχεια από τον Μιχαλάκη. Καλαμπάκος από το ύψος των βολών θα στοχίσει. Μάχες εκεί για το rebound. Το πήραν τελικά οι Παλόμαχοξ. Οι οποίοι παίζουν γρήγορα και φτάνει η μπάλα στον Μιχαλάκη. Εξαιρετικά εδώ εκδηλώθηκε η επίθεση των γηπεδούχων. Για να φτάσει σε θέση βολής ο Μιχαλάκης να πετύχει το δεύτερο δικό του καλάθι. Για το 4-3. Με πλάτη ο Γερονικόλας γυρίζει, εκτελεί για το 4-5. Βάζει και πάλι μπροστά την Old Firm. Τρομφέας. Μιχαλάκης στην περιφέρεια, αφήνει στον Δημήτρη. Αυτός στέκεται από το πλάι και το βάζει. Συνδέεται και αυτός με το αντίπαλο καλάθι. Για το 6-5. Ξεκινούν καλά οι δύο ομάδες. Εύστοχα τα πρώτα του σουτ σε αυτά τα δύο και κάτι που έχουν κυλήσει στο παιχνίδι. Καλή άμυνα εδώ για τους γηπεδούχους από τον Κοντιτσιώτη. Γερονικόλας φύνει έξω. Κανελόπουλος εκτελεί, όχι καλά. Γερονικόλας είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Εκμεταλλεύτηκε το ύψος του. Κράπωσε την μπάλα, πήρε και το φάουλ. Καλαμπάκος ψάχνει συμπαίκτη. Ο Μουγκαράκης στα αριστερά. Κανελόπουλος επιλέγει τον Καλαμπάκο. Ο Νικόλας έχει πάρει θέση, Μουγκαράκης περιμένει εξουστημένος και το βάζει στη λήξη του χρόνου για το 6-8 και αυτό είναι και το δεύτερο εύστοχο τρίποντο της Old Firm. Νωρίτερα είχε σκοράρει ο Dragotti πίσω από τα 6-75, το κάνει και ο Μουγκαράκης. Τώρα θέλει να απαντήσει αλλά δεν θα το καταφέρει ο Νομφέας. Dragotti. Πολύ καλή άμυνα, δεν κράτησε όμως την μπάλα εντός όριων. Ο Αλουπογιάννης. Γερονικόλας με πλάτη. Θέλει να γυρίσει κοντά στο Μιχαλάκη. Τρίποντο του Dragotti, το δεύτερο δικό του άστοχο αυτό. Μάζεψε ο Κοντιτσιώτης. Μιχαλάκης. Πιέζεται ασφυκτικά. Παίζει με τον Στεφανό.
Αλλούπο Γιάννης θα πάρει το σουτ. Δεν είναι καλή εκτέλεση, βρήκε μόνο τα play μπαλά. Κανελόπουλος επιστρέφει άμεσα η άμυνα των Παλώμα Hawks. Καλαμπάκος κατέβασε το χέρι του και κάνει το φάουλ ο Αλλούπο Γιάννης. Το στέλνει έτσι και στην γραμμή τον αντίπαλο του. Αστοχή πρώτη. Βάζει την δεύτερη. Μέχρι το 6-9. Έγινε το κλέψιμο. Γκαράκης Κανελόπουλος κοντά του για να του δώσει βοήθεια. Καλαμπάκος φινεί στο πλάι. Ντρακώτη χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα και θα εκτελέσει. Ευτόχη και πάλι ο Ντρακώτη από μακριά για το 6-12. Κατοχή παραμένει στους κοκκινούς. Στην επαναφορά έδειξε να εχνιδιάζεται και για λίγο. Ο Κοντιτσιώτης πήρε την προσπάθεια. Δεν το έβαλε. Μουγκαράκης. Τώρα θα αφήσει τον Καλαμπακό. Έχει τον Κοντιτσιώτη. Θα το παίξει στα πόδια. Προσποιήθηκε. Αφήνει στην γωνία. Ντραγκώτη ξανά από μακριά μέσα. Και αυτό είναι καυτός ο Ντραγκώτη. Και βάζει το τρίτο δικό του τρίποντο. Ξεκινάει με πολύ καλά ποσοστά πίσω από τα 6.75 ο παίκτης της Old Firm. Στο 6.15 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Και τα βήματα ο Κοντιτσιώτης, ο Χάρη Λαός. Καθώς έχουμε και τον έτερο Κοντιτσιώτη στο μάτς, τον Θρασίβουλο. Καλαμπάκος ψάχνει επιλογή. Μουγκαράκης περιμένει στη γωνία. Αφήνει έξω ο Κανελόπουλος σε ακόμα ένα μακρινό σου και αυτό τι κάνουν οι φιλοξενούμενοι. 9-18 το ένα τρίποδο μετά το άλλο για την Old Firm που αναγκάζουν τους Παλώμα Hawks να καλέσουν εσπευμένα time out. Επανέφεραν οι κοκκινοί. Ο Ντιτσιώτης από κοντά. Αστοχή για τώρα Κανελόπουλος, υπενθυμίζω. Οι φιλοξενούμενοι έχουν φτάσει στο συν 12 πλέον. Καλαμπάκος ακόμα ένα. Τι κάνουνε. Συνεχίζουν το βιολί τους. 6-21. 5 τρίποτα για την Old Firm στα πρώτα σχεδόν 6 λεπτά. Φάουλ τώρα στον Σωστομίδη. Έχουμε και την αλλαγή με τον Αλμπαντούδη τώρα να περνάει στο μάτς. Σωστομίδης άφησε στο πλάι. Πυροκονησιώτης εκτέλεσε για δύο. Πήγε στην πορεία της μπάλας ο Καλαμπακός. Γερονικόλας του δώσει ξανά. Καλαμπάκος πάει από τα αριστερά. Κερδίζει το φάουλ. Και το έχει κάνει ο Θρασίβουλος. Κονησιό του το παραδέχεται κιόλας. Είναι το τρίτο ομαδικό για τους Παλώμα Hawks. Έγινε επαναφορά. Προσποιήθηκε ο Καλαμπάκος. Εκτέλεσε μετά από τρίπλα και το βάλε. 6-23. Πάρα πολύ καλή Old Firm μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Έχουν πολύ καλά ποσοστά και μπροστά αλλά και πίσω από τα 6.75. Τώρα θα έρθει απάντηση μετά από ώρα από τον Μιχαλάκη για το 6.23. Καλαμπάκος
ευκαιρίες από μακριά, δεν έβαλε πολύ δύναμη, δεν ήταν καλές οι προποθέσεις του σουτ. Βαλά πέρασε εκτός. Ο Βασιλείου τώρα αντικαθιστά τον Γέρο Νικόλα. Ο Χρυστομίδης κατεβάζει για τους παλόμαχους. Φύγεται λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Πέρασε από τα αριστερά, πέρασε και η πάσα του για τον Μιχαλάκη. Και ο Βασιλείου άπλωσε. Όχι. Μπερδεύτηκαν εδώ οι παίκτες των δύο ομάδων και έφυγαν για την άλλη πλευρά. Έχει δοθεί αμυντικό φάουλ του Βασιλείου. Φάουλ που είναι και το δεύτερο για την Old Firm. Πανέφεραν οι κόκκινοι. Καρδιοφίλης άφησε στον Χρυσοστομίδη. Λίγο να μπερδευτεί, κρατάει ο Χρυσοστομίδης. Ανεβάζει ταχύτητα, στέκεται στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά. Ο Βασιλείου είναι εκεί για να μαζεύει το rebound και αφήνει κοντά του τον Μουγκαράκη, 2:45 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Καλαμπάκος, Μουγκαράκης με χώρο, σηκώνεται για τρεις, μπάλα στο σίδερο, μαζεύει τον Αλμπαντούδης. Νέα ευκαιρία, Καλαμπάκος από πολύ μακριά στο σίδερο και αυτός ακόμα ένα επιθετικό rebound από τον Βασιλείο αυτή τη φορά. Πάλι μπάλα στα χέρια του Καλαμπάκου. Μουγκαράκη, ούτε τώρα θα εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι. Δεν μπόρεσε εκεί να κάνει τη ζημιά ο Ναλμπαντούδης και τώρα καθαρίζει τη φάση. Οι γηπεδούχοι, καρδιοφίλησε από τα δεξιά. Με καλή εκτέλεση μάζεψε όμως το rebound ο Κονιτσιώτης. Με ευκαιρία από κοντά και καλάθι από τον Ανθόπουλο. 10-23. Διαφορά στους 13 πέφτει τώρα. Βασιλείου, Μουγκαράκης και πάλι Καλαμπάκος. Κλειστήκε, άφησε την πάσα στον Βασιλείου. Ναλμπαντούδης από το πλάι, δεν εκτελεί σωστά. Καρδιοφίλησε και σε καλύτερη θέση. Και τώρα ο Κονιτσιώτης. Σωστομίδης. Κρασίβλος Κονιτσιώτης και Σωστομίδης με τον Μουγκαράκη κοντά του. Καρδιοφίλης θέλει να γυρίσει πρόσωπο στο καλάθι. Θα σηκωθεί από μέση απόσταση, δεν βάζει πολύ δύναμη στην εκτέλεση. Ίσα ίσα βρήκε μπάλα στο Στεφάνη. Όλοι φαίνουν τώρα στην επίθεση, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μουγκαράκης. Καλαμπάκος το σκέφτηκε, για λίγο το πήρε. Μπάλα πέρασε πάνω από τον Στεφάνη, κατέληξε στα χέρια του Κονιτσιώτη. Τους φεύγει μέχρι την άλλη πλευρά σε αυτό το post-post, λίγο έλεξε ένα σκόρο κιόλας. Ο Χαρίλαος πήρε το φάουλ, θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Αστοχή η πρώτη. Χάνουμε, χάνουμε πολύ. Μέσα η δεύτερη. 11-23. Τελειώσατε! 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Γκαράκης. Και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Καλαμπάκος. Παίνει στα αριστερά, Δραγκώτη. Έκλεισε αμέσως πάνω του αντίπαλος. Καλαμπάκος κρατάει στα 5 δευτερόλεπτα. Ένα μακρινό δίποντο, δεν θα βρει στόχο. Μπάλα περνάει και εκτός, 26 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Σωστομίδης θα μείνει για κάποια δευτερόλεπτα για μια τελευταία επίθεση. Ένα δίποντο! Έλα, 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 έλα! Σωστομίδης. Έχει χώρο! Σηκώνεται για δύο, δεν μπαίνει το καλάθι. Και 12 δευτερόλεπτα τώρα για την Old Firm. Μουγκαράκης. Καλαμπάκος στα δύο. Δραγκώτη για τρεις, όχι. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος με το σκορ 11-23. Ένα σχόλιο. Πάμε να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο.
μόλις και στην δεύτερη περίοδο εδώ στο κλειστό της Ζωφριάς. Με το σκορ να γράφει 11-23 τώρα υπέρ της Ούστερη, η οποία έκανε τρομερά πράγματα από την περιφέρεια στα πρώτα 10 λεπτά. Με 6 τρίποντα. Από την άλλη γηπεδούχη έμειναν κολλημένοι για αρκετή ώρα. Θετικά δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν καλά. Κατάφεραν στην συνέχεια να μειώσουν την διαφορά στους 12. Και από εκεί γίνεται η κίνηση τώρα στην δεύτερη περίοδο. Χρυστομίδης. Μιχαλάκης με πλάτη. Ζητάει και πάλι ο Χρυστομίδης. Τόσα σηκωθεί εκτός της ισορροπίας. Αστόχησε και τώρα Καλαμπάκος αφήνει στον Κανελόπουλο. Πιέζεται ψηλά από τον Δαλιανή. Στο μάτσο τον έξι έχει περάσει και ο Ζαφυράκης. Γερονικόλας για δύο. Αστοχή. Έχει ο Ρωμόνα αφού σε καλλιοφύλλης να δέχει το rebound. Πέρασε η πάσα, δεν ήρθε το καλάθι όμως από τον Δαλιανή. Και τώρα ο Ζαφυράκης φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο και τελειώνει τη φάση με το δεξί lay-up για το 11-25. Σωστομίδης. Καρδιοφίλης. Μιχαλάκης, περιτριγυρισμένος από ασπροφανέλες. Ο Χρυστομίδης βρήκε ευκαιρία για ένα μαρκάρι στο τρίποντο, δεν το έβαλε, ζητάει και αλλαγή. Καρδιοφίλης έχει μια δεύτερη ευκαιρία μέσα τώρα. 14-25. Βρίσκουν λύση και από μακριά η Παλώμα Χοξ. Πέρασε η πάσα. Καλαμπάκος από τη γωνία θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Ο Χρυστομίδης είναι εκεί για να μαζέψει. Ο Καλαμπάκος πήγε για την επιλογή στον Κανελόπουλο. Ήξωσε για τον Γερο Νικόλα, δεν θα βγει αυτή η συνεργασία. Χαλάκης ωραία, αφήνει στον Καρδιοφύλλη τον τροφοδότησε, δεν έκανε καλά αυτό στη δουλειά του. Δύο μέναν τώρα, επιστρέφει ο Καρδιοφύλλης. Πάσα στη γωνία, Κανελόπουλος ένα γρήγορο τρίποντο εκτελεί για το 14-28. Διαφορά στο συν 14 πλέον υπέρ των της Old Firm. Μιχαλάκης. Καρδιοφύλλης για δύο, το βάλε. 16-28, Καρδιοφύλλης ανεβάζει ρυθμούς. Παίρνει πάνω του προσπάθειες και μειώνει ξανά στις 12. Καλαμπάκος πήρε και το screen. Έχει γίνει το φάουλ από τον Δαλιανή. Έχουμε και τρία νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα των Παλώμαχος. Δημήτρη Μιχαλάκης επιστρέφει στο μάτς, όπως και ο Ρομφέας και ο Χαρίλας Κονίτσιωτης. Έγινε η επαναφορά, πήρε ο Κανελόπουλος. Καλαμπάκος έπαιξε με τον Γερονικόλα. Έχει γίνει το φάουλ χαμηλά από τον Καρδιοφύλλη. Είναι το δεύτερο για τους κόκκινους. Ενώ και ο Αλουπογιάννης επιστρέφει στο μάτς για λογαριασμό των γηπεδούχων. Έκανε την κίνηση ο Κανελόπουλος. Μπαλαφθάνει στον Ζαφυράκη. Πέρα από τα δεξιά με 7 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Καρακίτσος γυρίζει κόντρα στα υψωμένα χέρια των αντιπάλων. Δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Η μπάλα περνάει στα χέρια των Παλώμα Χοξ, οι οποίοι θα αντιδράσουν καλά σε αυτή την άμυνα. Τώρα κατεβάζει ο Ρομφέας. Ο Νιτσιώτης προσποιείται, αφήνει έξω ο Ρομφέας, ο Λομόναχος δεν το βάζει.
Η μπάλα στα χέρια του Καρακίτσου. Αλαμπάκος. Έπαιξε με τον Γερο Νικόλα, έφτασε κοντά στην ρακέτα, εκεί μπορεί να κάνει τη ζημιά, δεν θα το κάνει τώρα. Δεν αλλάζει το 16-28 ούτε τώρα. Ο Νιτσιώτης προσπάθησε εκεί να κρατήσει την ισορροπία του, η μπάλα πέρασε εκτός, βρήκε στο πίσω μέρος του ταμπλό. Πέρασαν εκμεταλλευτική αυτή η επίθεση για τους κοκκινούς. Αλαμπάκος και πάλι η μπάλα κουμπάει στον ψηλό. Αλαμπάκος ξανά, Ζαφυράκης, ένα πολύ μακρινό σούτ. Μπάλα φτάνει στα χέρια του Γερονικόλα, έκοψε ο Καρακίτσος. Δεν σκοράραν ούτε τώρα οι φιλοξενούμενοι. Και παίρνει ο Ρομφέας. Σε τριών φόντων, όχι καλό. Και ο Κονιτσιώτης είναι αυτός που έβγαλε. Ακόμα μια επίθεση η οποία περνάει ανεκμετάλλευτη και από τις δύο πλευρές. Γερονικόλας πάσα στην γωνία. Ζαφυράκης κάνει το βήμα πίσω, κόβεται από τον Μιχαλάκη. Αλαμπάκος πάει μπροστά μέσα, λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Έχει πάρει το φάουλ από τον Αλουπογιάννη. Και έχουμε βολές για τον παίχτη της Old Firm, για την οποία επιστρέφει και ο Δραγκωτή. Στόχος αυτό στην πρώτη. Άσε κέντρα! Μέσα και η δεύτερη. 16-30. Ρομφέας φτιάχνει αυτή την επίθεση των κόκκινων. Ο Νιτσιώτης έπαιξε με τον Μιχαλάκη. Αργιοφίλης προσποιείται. Και πάλι Μιχαλάκης πέρασε ανάμεσα από δύο, κόπηκε όμως εκεί στο τέλειωμα της φάσης από τον Γιώργο Νικόλα. Αλαμπάκος θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, αφήνει έξω. Δραγκώτη θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Ο Νιτσιώτης. Ο Λουπογιάννης Μιχαλάκης στέκεται από το ύψος της βολής. Το έχασε και ο Γιώργος Νικόλας είναι εκεί για να μαζέψει κάπως νευρικές οι επιθέσεις των Παλώμα Hawks. Δεν πάνε με καθαρό μυαλό οι γηπεδούχοι στις εκτελέσεις τους. Αλλά δεν θα περάσει και για εδώ το κέντρο Κανελόπουλος. Τι είναι ο λάθος της Old Firm. Έτσι λοιπόν γρήγορα γρήγορα επιστρέφουν σε θέση επίθεσης οι γηπεδούχοι. Καρδιοφίλη ζητάει στην κορυφή για να σηκωθεί για τρεις. Μάλισαν οι άσπροι. Γερονικόλας. Φιλοσοδός και μακάρ τώρα της Old Firm, καθώς πήγε και ο Λέκα στο μάτς. Κανελόπουλος θα δει την πάλι να καταλήγει εκτός τελικά. Ήθελε το μάξιμο από την φάση, θα βολευτεί τώρα με τις δύο βολές του. Δύο βολές από τον Κανελόπουλο. Μιχαλάκης σηκώθηκε, πήρε το φάουλ. Το έχει κάνει το 21 ο Λέκας. Είναι τώρα ο Στέφανος Μιχαλάκης, πέρασε το μάτς και πάλι αντικαθιστώντας τον Καρδιοφίλη. Πάρει το σούτ ο Στέφανος, αστόχησε. Κανελόπουλος λίγο πριν μπούμε.
και στο τελευταίο τρίλεπτο πριν το ημίχρονο. Γιάννη Νικόλας έχει μείνει με τον Μιχαλάκη στην πλάτη του, γυρίζει με το δεξί και τελειώνει καλά. Πάτησε εκτός όριων ο Λέκας. Και συνέχεια τώρα με τον Ρομφέα, ο οποίος παίζει γρήγορα. Μιχαλάκης έχει μείνει με τον Τρακώτη, θέλει να ποστάρει. Ωραία θα ρολάρει, δεν θα εκτελέσει εξίσου καλά. Ψηλότερο ο Κονιτσιώτης. Ωραία κίνηση, χαμηλά το φάουλ πάνω στον Ρομφέα, δεν μετράει το καλάθι. Κονιτσιώτης, Μιχαλάκης θα το επιχειρήσει, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Δεν μπορούσαν όμως να καθαρίσουν την φάση υπεύθυνση του Ολφίρμ, ούτε ο Μουγκαράκης ούτε ο Κανελόπουλος. Κάποιος από τους δύο ακούμπησε τελευταίος. Κατοχή είναι για τους Παλώμα Hawks. Μιχαλάκης από το πλάι. Ούτε τώρα θα καταλήξει μπάλα στο καλάθι. Παραμένει το 16-30. Και ο Νικόλας Ανελόπουλος παίζει και πάλι μαζί του. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Έχει απλώσει αντικανονικά το χέρι του ο Γιανονικόλας στην προσπάθεια να ξεφύγει από τον Μιχαλάκη. Έτσι έκανε την παράβαση. Τρίτο ομαδικό πλέον για την Old Firm, τέσσερα ομαδικά για τους κόκκινους. Μιχαλάκης κάνει τις τρίπλες, σηκώνεται, δέχεται την τάπα στα ίσα από τον Λέκα. Πολύ καλή άμυνα. Και τώρα ο Μουγκαράκης έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Υψώνει, δεν τελειώνει καλά. Αλλά είναι για τους γηπεδούχους, όπως δείχνει ο ρεφερί. Για μαρτύριο δικαίου ο Μουγκαράκης και ο Λέκας. Και τώρα θα επιστρέψει το μάτς ο Χρυσοστομίδης. Χρυσοστομίδης τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει. Ο Νιτσιώτης σηκώνεται χωρίς καλή ισορροπία. Ο Λέκας μαζεύει. Δυσκολεύει κάπως τον Κανελόπουλο, ο οποίος πιέζεται από τον Μιχαλάκη. Θα περάσει τώρα το κέντρο. Γερονικόλας. Έκλεισαν δύο πάνω του, άφησε στην περιφέρεια. Εκεί όπου περίμενε ο Κανελόπουλος βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Και μάζεψε τώρα η κόκκινη για να φτάσει μπάλα γρήγορα στον Στέφανο Μιχαλάκη. Έχασε την ισορροπία, του ζητούν βήματα οι άσπροι. Αλλά στο πλάι Μιχαλάκης από κοντά δεν μπορεί. Παραμένουν κολλημένοι στους 16 πόντους. Η Παλώμα Hawks φαίνεται δυναμικά στην φάση. Κάνει το φόρο όμως ο Χρυσοστομίδης. Και είναι το πέμπτο επίσης για τους Παλώμα Hawks. Κανελόπουλος θα πάει στην γραμμή. Πάμε αγάπη, μας κάπνουν στην βραδιά. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 16-32. Ξανά, παίξε κάτι. Μιχαλάκης. Πάτσε γερά σκόραρε ο Ανθόπουλος. Μετά από ώρα δίνει την λύση στην ομάδα του. Κανελόπουλος τελευταία 50 δευτερόλεπτα πριν πάμε στο ημίχρονο. Γερονικόλας πασάρει έξω. Κάνει το στεμπάκο ο Μουγκαράκης. Έχει γίνει φάουλ αυτόν Αλουπογιάννη. Και έχουμε εκ νέου βολές. Καθώς υπενθυμίζω πως έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά από την πλευρά των Παλώμα Hawks. Για τους οποίους επιστρέφει ο Δαλιάνης στο παρκέ. Άστοχη πρώτη βολή.
Βάζει την δεύτερο ο Γιώργος Νικόλας, 18-33. Και αφήνει την θέση του τώρα στον Βασιλείου. Χρήστος Τομίδης. Και πάλι μπαλά στα δικά του χέρια. Ο Νησιώτης αριστερά, ωραία, εξαιρετική πασοδικιά στον Θρασίβουλο. 20-33. Πολύ καλό, διαφορά στους 13. Μία τελευταία επίθεση. 22 δευτερόλεπτα τώρα για τους άσπρους. 20 έχει! Αλμπαντούδης, με ρίσκο έκλεψα για την κόκκινη. Ο Νητσιώτης θέλει να πάει μόνος του πασάρι τελευταία στιγμή. Δεν τον κατάλαβε ο Δαλιάνης. Και τώρα 10 δευτερόλεπτα για την Old Firm. 10! Μελόπουλος, τα 8. Υψώνει. Ακόμα ένα λάθος από τους φιλοξενούμενους. 3 δευτερόλεπτα. Δαλιάνης θα το πάρει. Δεν θα το βάλει. Φινάλ λοιπόν και στη δεύτερη περίοδο με το σκορ στο 20-33. Επιστρέψαμε στην δράση εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας, όπου ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Παλόμαχους και Old Firm, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 20-33. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Μιχαλάκη, επιμένουν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι. Μετά αυτό στον Κανελόπουλο, εκτέλεσε για 3 αυτός και θα προσθέσει ακόμα ένα τρίποντο στη λίστα. 20-36. Στα πρώτα 20 λεπτά τα πήγαν εξαιρετικά πίσω από τα 6-75. Οι φιλοξενούμενοι και ο Κανελόπουλος δίνει συνέχεια σε αυτή την καλή εικόνα. Έχουν προσφέρει από την περιφέρεια προς τις Old Firm. Θα βγει και η άμυνα εδώ. Και η κατοχή είναι για τους άσπρους. Κανελόπουλος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Ψηλά! Ψηλά! Πήρε ο Γιώργος Νικόλας, υπερτερεί εκεί σε ύψος και δύναμη, αλλά αστόχησε. Αλλά και θα δέχεται το φάλο από τον Ντραγκώτη, ο οποίος θα του κόψει τη φορά με αυτόν τον τρόπο. Πρώτο ομαδικό για την Old Firm. Μιχαλάκης. Στέφανος Μιχαλάκης αφήνει στον Καριοφίλη. Ένα σου τριών πόντων, ο Αλουπογιάννης θα το βάλει. 23-36. Ψηλά, ψηλά! Ο Αλίτης! Μπάκος ανάμεσα από δύο. Ήταν κόκκινη. Έπαιξαν γρήγορα για τον Μιχαλάκη. Δεν μπορέσε αυτός να υποδεχθεί καλά την πάσα. Έτσι λοιπόν έγινε το λάθος. Κανελόπουλος. Τα χέρια συλλάβουν. Από κοντά ο Γιώργος Νικόλας. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά από φάση. Μιχαλάκης. Πάει με φόρα. Δεν τελειώνει καλά με το δεξί. Είναι ο Στέφανος Μιχαλάκης είναι εκεί. Για να τελειώσει καλά τη φάση. Και να μειώσει σε 25-36. Διαφορά πέφτει στους 11 τώρα. Αλαμπάκος. Πιέστηκε κατευθείαν. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Έφτασε τον Γιώργο Νικόλα. Δεν κατάφερε να τον βρει. Ευκαιρία τώρα για τους κόκκινους να πλησιάσουν περισσότερο. Γρήγορα, μην το χάνουμε. Καλάκης. Γρήγορα θέλουμε να βγούμε. Μπράβο! Στέφανος Μιχαλάκης, αστόχησε. Αλαμπάκος. Παίζει με τον Ντραγκώτη. Γιώργος Νικόλας. Έβαλε στην πλάτη του τον Καριοφίλη. Φύγε και ο Μιχαλάκης εκεί για να βοηθήσει την άμυνα. Τρισμένα τώρα.
Χαλάκη Δημήτρης, Μιχαλάκη σε εργασία των δύο και καλάθι για να πέσει διαφορά σε διψήφιο 27-36. Εκμεταλλεύονται το momentum τους οι Paloma Hawks και μειώνουν τώρα στους 9 με τους φιλοξενούμενους να καλούν time out. Συνέχεια στην δράση. Εκεί, μπράβο, ψηλά. 3 το επιμέρου σκορ. Στην τρίτη περίοδο, στην οποία έχουν μπει δυναμικά οι Paloma Hawks και έχουν μειώσει τώρα στους 9 πόντους. Κλεισμένος από 3 εκεί ο Καλαμπάκος. Ο ίδιος θα μαζέψει. Παίζει με τον Γερό Νικόλα. Καρακίτσος γυρίζει, αφήνει στο πλάι. Τραγκώτη για 3. Βάλα στο πλάι του ταμπλό. Τώρα τρέχει ο Πονιτσιώτης, Καριοφίλης από κοντά το βάλε. 29-36. Από το 20-36 έχουν φτιάξει ένα σερία 9-0 οι γηπεδούχοι. Καρακίτσος προσποιήθηκε τώρα η παραδοχή στον Καλαμπάκο. Δεν θα λάβει τέλος το σερί το Paloma Hawks. Χαλάκης στέκεται για 2. Δεν το έβαλε. Μπάλα είναι για την Old Firm. Πάμε. Η οποία προσπαθεί να συνέλθει. 27. Ένα μόνος καλάθι έχουμε δει από την πλευρά των φιλοξενούμενων σε αυτά τα 4,5 λεπτά που έχουμε παίξει στην περίοδο. Γερο Νικόλας. Δεξιά, σηκώνεται για 2, δεν θα το βάλει για τον Νικόλας, ξανά θα δεχτεί την ταπά. Μιχαλάκης. Καριοφίλης, πατάει γερά, δεν θα το βάλει. Θα πάει στη γραμμή όμως για 2 βολές. Από μια αλλαγή για τις δύο ομάδες, ο Λέκας πέρασε το μάτς για την Old Firm. Ενώ από την άλλη επέστρεψε ο Ρομφέας, και ο Μουγκαράκης τώρα στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους. Καλλιοφίλης βάζει την πρώτη. 30-36. Κάνει την δεύτερη και ο Νικόλας καθαρίζει το rebound. Διαφορά 6 πόντων τώρα στο μάτς. Καλαμπάκος θέλει να περάσει από τα δεξιά, έχει δεχτεί χαμηλά το φάουλ. Στους 6, πάμε. Μουγκαράκης επαναφέρει. Λέκας έχει βρεθεί κοντά στην ρακέτα. Μπορεί να σκοράρει. Ακόμη άμυνα που θα βγει από τους Paloma Hawks, οι οποίοι θέλουν να χτυπήσουν γρήγορα. Καριοφίλης από κοντά, το χάσε. Καλαμπάκος ξεφεύγει από την πίεση του Ρομφέα. Έχει όρθιο το βλέμμα του Γερονικόλας με το δεξί χέρι. Δεν μπορεί με το φλότερ από το έδαφος, εκεί προσπάθησε ο Γερονικόλας. Παραλίγο να βάλει ένα τρομερό καλάθι. Καλαμπάκος από πολύ μακριά, airball. Μπαλάνε και πάλι για την Old Firm. Δεν έχει βρει όμως Στεφάνη μπαλά. Και απομένει 4 δευτερόλεπτα. Σφιχτά! Ενώ ο Γερο Νικόλας πέρασε εκτός. Μουγκαράκης στη γωνία. 2 δευτερόλεπτα, 1. Θα πετάξει όπως όπως την μπάλα. Παραλίγο να σκοράρει. Ρομφέας. Πονιτσιώτης, πάει με φόρα, δεύτερη ευκαιρία με Αλουπογιάννη, δίνει τη μάχη του, δεν βγαίνει νικητής, ο Κανελόπουλος θα κάνει το φάουλ. Γενικά έχουν πάει σε κάποιες βιαστικές επιλογές επιθετικά οι Paloma Hawks, τους έχει παρασύρει λίγο αυτός ο ενθουσιασμός των τελευταίων λεπτών. Γκαράκης. Πιέζεται, αφήνει στον Κανελόπουλο. Η Σόνη βρέθηκε και στο παρκέ.
Άλλωσε ο Μιχαλάκης, ο Νιτσιώτης. Φύγει στον Μιχαλάκη. Βρέθηκε στο παρκέ, δεν σκοράρε ούτε τώρα. Παραμένει το 30-36. Ο Ναλβαντούς βρέθηκε σε θέση βολής, αφού πρώτα τα έκανε όλα καλά Μπακός. 30-38. Μετά από ώρα σπάνε το σερί των γηπεδούχων οι άσπροι. Κακό το τρίποδο εδώ. Τον Αλουκογιάννη. Και τώρα κάνει ολόκληρο σιρέμι κάπως την κατάσταση. Και κάνει το φαουλ ο Ρομφέας. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Είναι καλύτερη οπότε. Συνέχεια στην δράση μετά το time out. Καλαμπάκος. Γκαράκης. Πάει προς τα μέσα, τον βρήκε αντικανονικά ο Μιχαλάκης. Και έκανε έτσι το φάουλ. Στην κάναμε τώρα ο παίκτης Ολφίρμ. Μέσα η πρώτη. 30-39. Μπορεί να στείλει και πάλι διαφορά στους 10. Θα το κάνει. 30-40 τώρα. Στην επίθεση η Παλώμα Φόξ. Σωστομίδης, έκλεψαν οι άσπροι. Ο Καλαμπάκος φεύγει σε θέση βολής και με το δεξίλι. Τελειώνει τη φάση 30-42. 4 γρήγοροι πόντοι για τους άσπρους. Που τους στέλνει στο συν 12 και πάλι. Ο Νιτσιώτης πιέζεται, μπαίνει και ο Μιχαλάκης στην φάση, αλλά καταφέρουν να ολοκληρώσουν το κλέψιμο τους οι φιλοξενούμενοι. Ο Καράκης είναι δίπλα του. Καλαμπάκος. Υπάρχει φάουλ αμυντικό για τον Χρυσοστομίδη, ο οποίος σηκώνει το χέρι του παραδεχόμενο στην παράβαση. Έχουν φτάσει στα 5 ομαδικά πλέον οι κόκκινοι. Μέσα η πρώτη βολή. 30-43. Μέσα και η δεύτερη. 30-44. Σειρά της Ολφίρμ να φτιάξει ένα σερί. 8-0. Μέσα από δύο προσπάθησε ο Ρομφέας. Δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι. Πάμε να βγάλουμε μια άμυνα. Συνέχεια με Καλαμπάκο. Ρομφέας μένει μπροστά του. Σηκώνεται για τρεις ο Καλαμπάκος. Κοντό το σουτ. Είναι ο Χρυσοστομίδης. Πάει στην άλλη πλευρά, χάνει την ισορροπία του και κάνει βήματα. Ο Μιχαλάκης τώρα θα επιστρέψει στο μάτς για τους γηπεδούχους. Αντικαθιστά τον Χρυσοστομίδη. Καλαμπάκος. Μιχαλάκης βάζει το χέρι του στην μπάλα. Την κρατάει εντός ορίων αλλά φτάνει στον Τζαφυράκη εκείνη. Κλεισμένος από δύο εκεί ο Λέκας. Θα υποπέσει σε βήματα. 1,5 λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Επιστρέφει στο μάτς ο Χαρίλας Κονιτσιώτης. Ένα εκτός ο Χατζηκυριακίδης. Μιχαλάκης. Στέφανος Μιχαλάκης τώρα παίρνει τα βήματα, στέκεται, εκτελεί για δύο, δεν το βάζει. Διαφορά δεν πέφτει από τους 14. Καλαμπάκος. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Λεκαζήτησε, δεν μπορούσε να πάρει, δεν το επέτρεψε ο Κονιτσιώτης. Μιχαλάκης με τον Μουγκαράκη μόνο μπροστά του. Μπράβο, θα χτυπήσει, μπράβο. Δεν θα το βάλει όμως. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ για τους Παλώμαχους, οι οποίοι επιμένουν. Καλαμπάκος άπεσε, ατσαλά.
πάνω στον αντιπαλό του. Θα κάνει και το φάουλ, είναι το τρίτο ομαδικό για την Old Firm. 9-14 δευτερόλεπτα έτσι για τους κόκκινους. Στέφανος Μιχαλάκης. Κονιτσιώτης από το πλάι, μέσα. 32-44. Καλαμπάκος. Ωραία, no look pass, Αλμπαντούδης θα την κάνει, ασύ τρομερή προσπάθεια από τον Καλαμπάκο. 32-46. Βαλάει στον Κονιτσιώτη. Βρήκε τον... τον Μιχαλάκη. Αυτός κάπως άτσαλα. Κερδισμένοι στις μάχες. Επέχεται στο Ολφύρ με 7 δευτερόλεπτα τώρα. Καλαμπάκος στα 4-3. Ζαφυράκης προσποιείται, προλαβαίνει το ρολόι, δεν το βάζει. Και τελειώνει έτσι. Την τρίτη περίοδος με το σκορ στο 32-46. Πήγαμε και στα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού με την Old Firm να κρατάει σταθερά το προβάδισμα της. Προηγείται με 32-46 τώρα. Νωρίτερα πήραν ψυχολογία οι κόκκινοι, κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το καλό momentum που πήραν στις αρχές της τρίτης περίοδου. Πλησιάσαν στους 6 πόντους, ωστόσο δεν είχε συνέχεια αυτό το ξεσπασμά τους, αυτή η αντεπίθεσή τους. Και έτσι βρήκαν τις λύσεις οι φιλοξενούμενοι ώστε να φτιάξουν ξανά την διψήφια διαφορά τους και να απομακρυνθούν και πάλι σε αποστάσεις ασφαλείας. Καραβάκος σαν στόχη από μακριά. Μονιτσιώτης. Μιχαλάκης. Φύνει απέναντι τον Αλουπογιάννη. Πάσα στα αριστερά, Κονιτσιώτης ολομόναχος. Αστόχησε ο Βασιλείου σε δεύτερο χρόνο, μαζεύει και αφήνει στον Κανελόπουλο. Δραγκώτη. Η πάσα του ο Καρδιοφίλης αλλίωσε την πάσα του Δραγκώτη, αλλά θα κλείσουν εκεί καλά οι δύο και καλά πάντως θα κλέψει. Έγινε το λάθος. Πήγε πάνω του ο Κονιτσιώτης, τον δυσκόλεψε εκεί να συγκρατήσει την μπάλα. Η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Μιχαλάκης. Θα το πάρει από την κορυφή. Βρίσκει σίδερο. Καλαμπάκος. Πήρε χέρι με χέρι ο Κανελόπουλος. Σηκώνεται για τρεις. Έκανε έρμπολ. Ο Βασιλείου δεν μπορέσει κιόλας να μπει στην πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε εκτός, δεν αλλάζει το 32-46, δεν έχουμε κάποιο καλά θέση σε αυτό το 1,5 λεπτό που έχουμε παίξει στην τελευταία περίοδο. Κονιτσιώτης. Πήρε ο Καρδιοφίλης. Προσπαθεί να γυρίσει, η μπάλα φτάνει στον Αλουπογιάννη. Μιχαλάκης κλείστηκε. Πάσα έξω, ένα τρίποδο του Καρδιοφίλη, όχι καλό. Θετικό rebound, νέα εκτέλεση για δύο αυτή τη φορά. Καρδιοφίλης μαζεύει ξανά νέα 14 επίθεση. Μιχαλάκης πάει προς τα μέσα, αποφασισμένος, όχι όμως δεν θα τα καταφέρει ούτε τώρα. Τρεις χαμένες ευκαιρίες για τους Παλόμαχους, στο 32-46 δεν αλλάζει από τον φωτεινό πίνακα. Καλαμπάκος, ωραία κίνηση, θα πάρει και το φάουλ τον Δημήτρη Μιχαλάκη. Έχουμε και τις αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες. Ο Γιώργος Νικόλας επιστρέφει για την Old Firm. Από την άλλη έχουμε τον Ροφέα στο παρκέ, όπως και τον Στέφανο Μιχαλάκη. Εύστοχη η πρώτη.
βάζει και τις δύο καλαμπάκους, 32, 48. Μιχαλάκης. Ρίψωσε, δεν είναι η πάσα, έκλεψαν τελικά οι φιλοξενούμενοι. Ανελόπουλος. Βρήκε απέναντι τον Ντραγκώτη. Λέκαστα του γλιστρήσει πάλι από τα χέρια. Ωραίο σεφνίδιασμός εδώ, τρομερή επίθεση. Κορομφέας ήταν η εκτέλεση της 34-48. Κανελόπουλος αργά αργά. Ντραγκώτη του δίνει ξανά. Καλαμπάκος ο Ντραγκώτη έχει βγει στα αριστερά, εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχο το σουτ. Τώρα κατεβάζει ο Ρομφέας. Καρδιοφίλης θα χάσει και πάλι από τα χέρια του. Καλαμπάκος τον καταδιώκουν, δεν θα τον σταματήσει κανένας. 34-50. Στο συν 16 πλέον η Άσπρη. Ακόμα ένα κλέψιμο, ακόμα ένα λάθος από τους Μαλόμα Χόξ, οι οποίοι δυσκολεύονται αρκετά σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις τους. Στο μάτσο τον έτσι ο Χρήστος το Μίδη τώρα. Έγινε και το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Κανελόπουλος. Άφησε έξω ο Ντραγκώτη. Παλά στην περιφέρεια και ο Καλαμπάκος πάει προς τα μέσα. Λέκας μαζεύει το rebound, παίρνει και το foul. Τα λέγε με τον Καρδιοφίλη, δύο πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης φάσης. Και θα πάει στην γραμμή τώρα ο Λέκας. Μετά και το τρίτο ομαδικό των κοκκινών. Μέσα η πρώτη. 34-51. Αστοχή η δεύτερη. Γερονικόλας εκεί. Θα πάρουν το τρίποντο από δύο διαφορετικούς παίκτες. Η Άσπρη. 34-53. Γερονικόλας με το δίποντο και ο Λέκας με τη μία βολή του. Έφεραν σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα τους τρεις πόντους για την Old Firm. Η πάσα πέρασε από όλους. Δεν ακούμπησε κανένας από τους φιλοξενούμενους. Και θα προσθεθεί ακόμα ένα λάθος στην στατιστική των Παλώμα Χόξ, οι οποίοι έχουν πετύχει μόλις δύο πόντους σε κάτι παραπάνω από 4 λεπτά που έχουμε παίξει στην τελευταία περίοδο. Δεν είναι το ίδιο παραγωγική όπως στο προηγούμενο 10 λεπτό. Κανελόπουλος για 3, όχι. Γερονικόλας μάζεψε. Καλή δουλειά και στα εξωτικά rebound από την Old Firm. Κακή πάσα, Καλαμπάκος τρέχει να σώσει, δεν προλαβαίνει. Μπάλα πέρασε εκτός. Πέντε γύρω στο ρολόι. Και συνέχεια με τον Ρομφέα. Λάθος πάσα, Ντραγκώτη την κατάλαβε και την έκοψε κιόλας. Κανελόπουλος. Έχει κοντά τον Γερονικόλα, αυτός αφήνει στον Καλαμπάκο. Μπράβο παιδί, μπράβο εκεί! Μείνει ψηλά για να τον πιέσει ο Δαλιάνης. Τον περιόρισε αρκετά, 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους άσπρους. Καλαμπάκος ξεφεύγει στα 2, σηκώνεται για 2. Θα τον βάλει κιόλας προλαβαίνοντας το χρονόμετρο. Εκτελεί για 2-34-55 πλέον η διαφορά. Εκτοξεύεται στους 21 πόντους. Ενώ και πάλι θα υποπέσουν στο λάθος οι Παλώμα Χόξ. Εξακολουθούν να παίζουν χωρίς καθαρό μυαλό οι κοκκινοί. Και έχουμε και διακοπή για time out. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε!
4,5 λεπτά ακόμα στο χρονόμετρο για να φτάσουμε στο τέλος. 34-55 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Και πλέον η Old Firm θα μπορούμε να πούμε πως έχει κάνει σχεδόν όλη τη δουλειά της. Θα έχουν αγκαλιάσει πλέον την νίκη άσπρη, ωστόσο ποτέ δεν ξέρει στο τι σημαίνει στο μπάσκετ. Ωστόσο οι ελπίδες δεν είναι και πολλές που απομένουν στους παλόμαχους, ειδικά τώρα που συνεχίζουν με το ένα λάθος μετά το άλλο. Η κοκκινή, ενώ θα έρθει και το καλάθι του Ναλμπαντούδη, 34-57. Στο συν 23 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ο Νησιώτης θα το πάρει ο Μιχαλάκης. Βρίσκει σίδερο Στέφανος Μιχαλάκης στην δεύτερη ευκαιρία. Έχουμε 3-4 λεπτά. Περνάει έτσι χωρίς κάτι καλό και αυτή η επίθεση των Παλώμα Χουκς. Καλαμπακός. Πήρε το σκρίν από τον Καρακίτσο, έπαιξε μαζί του. Το αφήνει έξω στον Ναλμπαντούδη. Καλαμπάκος κάνει τις τρίπλες. 3 δευτερόλεπτα ο ίδιος θα πάρει την εκτέλεση νομίζω. Θα το κάνει εκτός ορροπίας του σούτου. Δεν θα καταλήξει τον στόχο. Ρομφέας. Καρακίτσος έκανε φάουλ. Τρίποδο του Καριοφίλη, χωρίς αποτέλεσμα. Και έχουμε και αλλαγή για την Old Firm. Ο Ντραγκώτη θα επιστρέψει στην θέση του Καλαμπάκου. Ποιος αποσύρεται από τους φιλοξενούμενους ο Καλαμπάκος. Αρκετά δραστήριο σε ακόμα ένα παιχνίδι. Από τους καλύτερους παίχτες της Old Firm και σήμερα αλλά και γενικά. Είναι ένας παίχτης σε βαρόμετρο για την Old Firm. Ο Γκαράκης πιέστηκε. Πάσα έφτασε στον Τραγκώτη. Μαζεύει ο Μουγκαράκης. Καρακίτσος μακριά από τον χώρο δράση του. Πάσα θα περάσει κατευθείαν εκτός. Κατοχή τώρα για τους γηπεδούχους. 2:40 και το τέλος. Τελευταία λεπτά στην αναμέτρηση. Νησιώτης, χαμηλή πάσα, δεν θα περάσει, βουτάει ο Βασιλείου, δίνει τη μάχη του. Δίνει και τα χέρια εκεί με τον Κονησιώτη. Η μπάλα είναι για την Old Firm. Γκαράκης, μείνει ψηλά να τον πιέσει ο Κονησιώτης, του βάζει δύσκολα. Πάει την πίεση όμως με την πάσα για τον Καρακίτσο. Ο Βασιλείου έχει πάρει θέση. Θα γυρίσει με το fade away. Να δώσει ο Καριοφίλης. Τελευταία 2 λεπτά και επίσημα ο Ντραγκούτη. Θα κάνει το φάουλ. Το πρώτο μαδικό της Old Firm στην 4η περίοδο. Ο Αντσόπουλος τώρα στο μάτς. Νομφέας. Και ο Καριοφίλης. Χατζη Κυριακίδης άφησε στον Μιχαλάκη. Αυτός αστόχησε από κοντά. Ο Γκαράκης. Ζητάει και πάλι από τον Καρακίτσο. Θα πάει ξανά η μπάλα στα δικά του χέρια. Ζαράκης κρατάει 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Με ένα περίεργο τρόπο θα εκτελέσει. Ο ίδιος θα γραπώσει την μπάλα στην συνέχεια. Πέρο Χατζηκυριακίδης. Δεν θα τελειώσουν καλά την φάση κόκκινη. Ο Ανθόπουλος είναι εκεί για να μαζέψει. Πάλι μπάλα στην περιφέρεια. Ένα τρίποντο άστοχο από τον Ρομφέα. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Όλα έχουν κρυθεί στο παιχνίδι, Old Firm είναι αυτή που θα επιστρέψει στις νίκες. Θα πάει πλέον στο 3-1.
Ενώ από την άλλη, σήμερα θα λάβει τέλος το Νικηφόρο Σερί που είχαν χτίσει οι Παλώμα Hawks. Θα γνωρίσουν απόψε την πρώτη ήττα τους και θα πέσουν έτσι στο 4-1. Μισό λεπτό ακόμα για την τελευταία κόρνα. Ανακίτσος προσποιείται, εκτελεί στην συνέχεια, δεν το βάζει. 20 τελευταία δευτερόλεπτα πέρα στο χρονόμετρο. Αργιοφίλης πάει από κοντά, πάσα έξω, Ρομφέας δεν το παίρνει το σουτ. Αφήνει στο Χατζηκυριακίδη, δεν θα σκοράρει. Καρακίτσος κρατάει, όδευε προς το φινάλε. Φινάλε λοιπόν και επίσημα νίκη για την Ολφύρμη, η οποία θα επικρατήσει με 57-34 επί των Παλώμα Hawks.